Και πάμε για την τελευταία μας συνταγή για σήμερα. Θα φτιάξουμε φινίκια. Μια συνταγή που χρειάζεται το ζουμάρι μας 5 λεπτά να γίνει, το σιρόπι μας 2 λεπτά να γίνει. Οπότε με το που ψηθούν από το φούρνο κατευθείαν θα σιροπιάσουμε και θα σερβίρουμε. Μια συνταγή πανεύκολη, πεντανόστιμη και μια συνταγή που μπορείτε όλοι σας να φτιάξετε. Πάμε να δούμε τα υλικά μας. Για τα φινίκια θα χρειαστούμε για το σιρόπι 400 γραμμάρια νερό, 400 γραμμάρια ζάχαρη κρυσταλλική, ένα στικ κανέλας, φλούδες από ένα λεμόνι και μία κουταλιά της σούπας μέλι. Για τα μπισκότα, 150 γραμμάρια μπύρα ή σόδα, 200 γραμμάρια σπορέλαιο, 100 γραμμάρια ζάχαρη κρυσταλλική, ένα κουταλάκι του γλυκού κανέλα, μισό κουταλάκι του γλυκού γαρίφαλο, ξύσμα από ένα λεμόνι, 250 γραμμάρια σιμιγδάλι ψηλό, 250 γραμμάρια αλεύρι για όλες τις χρήσεις και μία πρέζα αλάτι. Για το σερβίρισμα, ινδοκάριδο. Και πάμε να ξεκινήσουμε. Λοιπόν, κάνουμε ένα σιροπιαστό γλυκάκι, οπότε τι πρέπει να κάνουμε πρώτα απ' όλα? Το σιρόπι. Πολύ έξυπνος είσαι σήμερα. Κάτι έχει γίνει. Υπάρχει κάποιος δίπλα σου που σου δίνει δύναμη? Λοιπόν, για το σιρόπι τα πράγματα είναι πολύ απλά. Νεράκι, ζάχαρη, κανέλα, φλούδα από ένα λεμόνι, για να πάρουμε έτσι υπέροχη γεύση και άρωμα, εδώ. Και το μέλι πάντα, μα πάντα το ρίχνουμε στο σιρόπι, καλό θα είναι να το ρίχνουμε στο τέλος, γιατί αν το ρίξουμε στην αρχή χάνει το άρωμά του. Οπότε με το που είναι έτοιμο το σιρόπι θα ρίξω και το μέλι μέσα για να ανακατέψω και να πάρει έτσι μια ωραία μελένια γεύση. Τα φινίκια να σας πω ότι θυμίζουν πολύ τα μελομακάρονα. Είναι κάτι ανάμεσα από μελομακάρονα και σεκέρ παρέα. Οπότε το μέλι τα αφήνω δίπλα, με το που αρχίζει να βράζει ζάχαρη, να λιώσει τελείως, θα ρίξω και το μέλι στο τέλος. Τώρα, για το ζυμαράκι μας. Τα πράγματα είναι πάρα πολύ απλά. Παραδοσιακά τα φινίκια φτιάχνονται με τι? Με μπύρα. Το έχετε ξαναδεί? Όχι. Σε περίπτωση που κάποιοι στην νηστεία δεν θέλουν να χρησιμοποιήσουν μπύρα, γιατί υπάρχουν και κάποιοι που νηστεύουν από αλκοόλ, θα ρίξετε σόδα το αναψυκτικό και θα κάνετε κανονικά τη συνταγή. Αλλά με μπύρα παραδοσιακά γίνεται, οπότε με μπύρα θα ήθελα ιδανικά. Λοιπόν, ρίχνουμε και το λαδάκι μας μέσα. Ρίχνουμε και τη ζάχαρη μέσα. Ρίχνουμε και την κανέλα, το γαρίφαλο μέσα. Ρίχνουμε και το λεμονάκι μας μέσα. Λίγο λεμονάκι ξύσμα, εδώ. Έχεις φτιάξει ποτέ σεκέρ παρέ, φίλε Μίτσο? Όχι. Έχεις δοκιμάσει ποτέ? Όχι. Σεκέρ παρέ. Φινίκια? Φινίκια είναι τα γαμμένα. Ας αρέσουνε. Καρύδα βάζεις από πάνω ή όχι? Ε? Αλήθεια? Ναι. Γιατί σε μερικά μέρη βάζουν καρύδα, σε μερικά δεν βάζουν. Να βάλω εγώ σήμερα καρύδα ή να μην βάλω? Όχι, θα ρίξω λίγο καρύδα από πάνω. Μ' αρέσει. Λοιπόν, ανακατεύουμε όλα τα υλικά εδώ πέρα καλά, μέχρι που να λιώσει σχεδόν η ζάχαρη. Πολύ εύκολη συνταγή, δεν χρειάζεται μίξερ, δεν χρειάζεται τίποτα. Απλά επειδή δεν έχει κάτι συνδετικό και όλες οι νηστίσιμες συνταγές αυτό το πρόβλημα έχουν. Συνδετικό εννοώ το βούτυρο, το αυγό, γενικά τέτοια υλικά που κολλάνε τη ζύμη. Αυτό που θα γίνει είναι ότι άμα τα παραπλάσουμε, θα βγάλει λίγο λαδάκι το ζυμάρι μας. Δεν θα χαλάσει η συνταγή, απλά ουσιαστικά θα φύγει το λάδι όπως γίνεται στα μελομακάρονα και θα νομίζουμε ότι κάτι έχουμε κάνει λάθος, αλλά τίποτα δεν θα έχουμε κάνει λάθος. Λοιπόν, τώρα πάμε για τα υπόλοιπα δύο υλικά. Καλό θα ήταν να τα ανακατέψετε μαζί και μετά να τα ρίξετε. Σιμιγδάλι αλεύρι. Γιατί άμα δεν τα ανακατέψουμε τώρα, θα χρειαστεί να τα ανακατέψουμε μετά στο ζυμάρι. Και αυτό που δεν θέλουμε είναι να παραζυμώσουμε το ζυμάρι μας. Οπότε ανακατεύω εδώ σιμιγδάλι αλεύρι. Λοιπόν, και με το που ανακατέψουμε καλά το σιμιγδάλι μαζί με τα αλεύρι, πάει μέσα εδώ. Θα προσθέσω και μία πρέζα αλάτι. Και ανακατεύω εδώ. Στην αρχή με το κουτάλι και μετά θα πλάσουμε τα χέρια. Κοιτάξτε εδώ πώς πίζει το μείγμα κατευθείαν. Οχ! Κοίταξε σε αυτό το σημείο με το που αρχίζει να δένει το μείγμα, το βλέπεις? Εδώ. Δένει. Δεν είναι υγρό. Δεν συνεχίζουμε το χτύπημα γιατί θα βγάλει το λάδι το μείγμα μας. Οπότε αφήνω στην άκρη, πάει αυτό εκεί, το σιρόπι μας είναι έτοιμο, σβήνω τη φωτιά. Τι θα κάνω στο τέλος? Μέλι. Μπράβο. Μελάκι. Οχ! Αυτοί είμαστε. Κάνω και ένα μικρό ανακάτεμα. Και μυρίζει μελάκι το σιρόπι. Τώρα, θέλω δύο ταψάκια και αρχίζουμε να πλάθουμε τα φινίκια μας. Λοιπόν, τώρα το πώς θέλουμε να κάνουμε τα φινίκια μας είναι σχετικό. Υπάρχουν δύο σχήματα. Υπάρχουν τα φινίκια που είναι έτσι, σαν μελομακάρονα, και υπάρχουν τα φινίκια που είναι στρόγγυλα. Πώς τα θέλουμε? Στρόγγυλα. Στρόγγυλα. Λοιπόν, πλάθουμε περίπου 30 γραμμάρια τα φινίκια μας, εδώ.
Δύσκολο ή εύκολο? Εύκολο. Πάρα πολύ εύκολο. Κοιτάξτε εδώ. Όσο περισσότερο πλάθουμε στα χέρια, βλέπετε τι γίνεται τα χέρια μου. Γεμίζουν λαδάκι. Οπότε δεν θέλουμε να γεμίσουν λαδάκι. Θέλουμε όσο λιγότερη ώρα είναι δυνατό να τα πλάσουμε εδώ. Ωραία, συνεχίζω. Τα ψήνουμε σε δύο διαφορετικούς χρόνους, δεν τα ψήνουμε μαζί. Ένα-ένα να βάζουμε τα ψιά μέσα στο φούρνο. Λοιπόν, 30 λεπτά στους 170, εδώ. Και μόλις γίνει το πρώτο μου ταψί, θα βγάλω ένα σιροπιάσο. Και μετά θα βάλω και το άλλο. Και πάει λέγοντας. Βγάζει περίπου δύο ταψιά. Τα Φινίκια έχουν ετυμολογικά αρχαιοελληνική προέλευση και συγκεκριμένα, σαν λέξη, προέρχονται από το ερυθρό και πορφυρό χρώμα του γλυκίσματος. Μια δεύτερη άποψη είναι ότι προέρχονται από τη λέξη Φίνιξ, το ιερό πτηνό του Απόλλωνα. Και τα Φινίκια μου τα τελευταία είναι έτοιμα, τα υπόλοιπα τα έχω ήδη σιροπιάσει. Θέλω να σας δείξω πώς σιροπιάζεται, πολύ απλά. Κρύο το σιρόπι όπως είναι, θα ρίχνουμε μέσα καυτά. Ουχου. Και μετράμε ως το 4-5. Λίγο παραπάνω. 10. Θέλουμε να γίνουν σιροπιαστά. Ως το 6-7. Εκεί. Εδώ. Και εδώ. Οχ. Εφόσον είναι καυτά. Άμα δεν είναι καυτά, θα χρειαστεί να βάλουμε παραπάνω. Ωραία, το καταλαβαίνετε. Μπράβο. Τα βάζουμε εδώ. Μια χαρά. Τα βγάζουμε. Τα αφήνουμε πάντα σε ένα ταψάκι δίπλα με γύσο. Και ρίχνουμε πάλι λίγο ακόμα από το σιρόπι. Εδώ. Στο ταψάκι. Να υπάρχει για να τραβήξουμε και λίγο παραπάνω. Εδώ, γιατί είναι έτσι ένα σιροπιαστό γλυκό. Και έτσι όπως είναι καυτά, τι θα ρίξω από πάνω με το σιρόπι? Την καρύδα. Σας λέω, η καρύδα είναι προαιρετική. Αν θέλετε τη βάζετε, αν θέλετε δεν τη βάζετε. Μου αρέσει πάρα πολύ η καρύδα. Αυτά εδώ τώρα είναι ζεστά, τα υπόλοιπα είναι κρύα. Οπότε θα στήσω αυτά. Έτοιμα τα Φινίκια μου. Παναγία μου. Πώς φαίνεται, Μίτσο? Δελεαστικό. Είναι φανταστική συνταγή, δεν υπάρχει. Και το πιο φανταστικό είναι το πόσο εύκολο είναι να τα φτιάξετε. Πραγματικά με το τίποτα. Και κοιτάξτε εδώ πόσο υπέροχα που είναι. Λίγο ακόμα καρύδα από πάνω. Η καρύδα, ξαναλέω, τι είναι? Προαιρετική. Για τα Φινίκια, ξεκινάμε με το σιρόπι. Σε κατσαρόλα σε δυνατή φωτιά βάζουμε το νερό, τη ζάχαρη, την κανέλα, τις φλούδες από το λεμόνι και αφήνουμε να πάρει μία βράση. Προσθέτουμε το μέλι και αφήνουμε στην άκρη να κρυώσει. Για τα μπισκότα, σε μπολ βάζουμε την πύρα, το σπορέλαιο, τη ζάχαρη, την κανέλα και το γαρίφαλο, το ξύσμα από το λεμόνι και ανακατεύουμε. Σε άλλο μπολ βάζουμε το σιμιγδάλι και το αλεύρι και ανακατεύουμε. Στο μπολ με τα υγρά υλικά προσθέτουμε τα στερεά, αλάτι και ανακατεύουμε. Πλάθουμε σε μπαλάκια, πιέζουμε ελαφρά με τα χέρια μας και βάζουμε σε ταψιά με λαδόκολλα. Ψήνουμε σε δύο δόσεις για 20 με 30 λεπτά στους 170 βαθμούς και ρίχνουμε τα καυτά μπισκότα στο κρύο σιρόπι. Αφαιρούμε με μια τρυπητή κουτάλα, πασπαλίζουμε με ινδοκάριδο, αφήνουμε στην άκρη να κρυώσουν και να απορροφήσουν το σιρόπι και σερβίρουμε. Είναι πάρα πολύ εύκολο να τα φτιάξετε. Τι είναι ακριβώς αυτό που θα θέλαμε σε κάποιες περιπτώσεις που μας πιάνει έτσι μια υπογλυκαιμία και θέλουμε ένα γρήγορο γλυκάκι. Θα το σου πω.